Έρχεται η πρίκα του μωρού από το νέο έτος στο πλαίσιο νέας δράσης της Περιφέρειας Κρήτης. Και αυτό είναι ένα μικρό δώρο. Η πρίκα του μωρού, όπως λέει ο κύριος Βαβακάς, μαζί με τις υπηρεσίες που έχει κάνει, να μπορούμε να δώσουμε εκεί μια συμβολή στις νέες μητέρες. Μητέρες ωφελούμενες του κοινωνικού εισόδηματος αλληλεγγύης θα λάβουν πακέτο με βασικά είδη φροντίδας και υγιεινής για τις ανάγκες οβρεφών, όπως ένα λίκνο, σετ σεντόνια λίκνου, κουβέρτα αγκαλιά, σελτεδάκια, φορμάκια, εσώρουχα ολόσωμα, πάνες, λαβέτες, πετσέτες, σετ περιποίησης και ένα παιχνίδι ύπνου. Και αφορά όλες τις γυναίκες που εμπίπτουν στο κοινωνικό εισόδημα και θα γεννήσουν το 2022 σε δημόσιο νοσοκομείο, όλες αυτές οι γυναίκες θα πάρουν για το μωρό τους την πρίκα του μωρού. Είναι μια συσκευασία που περιέχει όλα τα βασικά είδη υγιεινής που χρειάζεται ένα νεογέννητο, τα οποία θα δοθούν σε αυτές τις γυναίκες όταν γεννήσουν. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην άμβληση της υλικής αποστέρησης και στο περιορισμό του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται σε κατάσταση ένδυας. Υπάρχει πολιτικότητα, όμως υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες που γεννούν παιδιά και έχουν οικονομικές δυσκολίες. Ξέρουν πολύ καλά ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να βρεθούν τα πρώτα είδη ανάγκες στην αρχή της ζωής αυτού του μικρού παιδιού. Στο ζήτημα της υπογεννητικότητας και σε αδιέξοδες πολιτικές, οι οποίες βάζουν φραγμό στις γεννήσεις, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων, Γιώργος Παρασύρης, ο οποίος μας παρέθεσε στοιχεία σε σχέση με τις μειωμένες εγγραφές στα μητρώα του Συλλόγου τα τελευταία χρόνια. Ενώ το 2009, 2008, 2010, 2011 είχαμε γύρω στις 130-150 εγγραφές καινούριων οικογενειών, τα τελευταία χρόνια έχουμε, να σας το διαβάσω, το 17-52. Το 18-55, το 19-62, το 20-53 και φέτο έχουμε μόνο 30. Πρέπει να στηριχθεί πρώτα και πάνω απ' όλα η οικογένεια, διότι είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας.